Δεν θέλω πάνω σε αυτό. Θέλω. Παραβρεθήκατε στην ημερίδα του Σεβιτέρου, στο Πνευματικό ναι. Κέντρο και είστε σαν και ομιλητής. Όχι ομιλητής, χαιρετισμό. Χαιρετισμό, ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν καθημερινά σε ταχτά δυναστήματα καινούριες πληροφορίες για την ελαιοσυγκομιδή που δεν τις γνωρίζουμε. Δηλαδή, οι καθηγητές συνεχώς επισημαίνουν καινούριες πρακτικές. Πιστεύετε ότι φτάνουν αυτές στον παραγωγό? Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργιες οι πληροφορίες αυτές. Οι δικές μας ΔΑΟΚ είχαν κάνει ενημερώσεις σε όλη την περιφέρεια του Πελοποννήσου για τα θέματα αυτά. Είναι παλιά και γνωστά τα ζητήματα των ορυκτελέων που χρησιμοποιούνται στο αλυσοπρίωνο και το οποίο αυτό το ορυκτέλαιο που λιπαίνει την αλυσίδα πηγαίνει και στις ελιές και μπορεί να περάσει και στο ελαιόλαδο. Όμως σε πάρα πολλές περιοχές οι διαδικασίες έχουν αλλάξει. Γίνεται η ελαιοσυγκομιδή χωρίς να έχουμε αλυσοπρίωνο και το οποίο κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιείται το κλάδεμα, γίνεται μετά την ελαιοσυγκομιδή, την έκλειψη του ελαιολάδου και λοιπά και την παραγωγή ελαιολάδου ή το μάζωμα της ελιάς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που οι αγρότες μας, οι ελαιοπαραγωγοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν και κόψιμο κατά τη διάρκεια της ελαιοσυγκομιδής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο, όχι ορυκτέλαιο, ένα άλλο λιπαντικό υλικό. Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι συμβατά. Το πιο απλό είναι το δικό μας ελαιόλαδο, το οποίο έχει ακριβήνει βέβαια, αλλά είναι κατάλληλο, καταναλώνεις πολύ περισσότερο βέβαια, αλλά είναι ακίνδυνο για το ζήτημα που προαναφέραμε. Και άλλα θέματα τα οποία είναι γνωστά. Ενδεχομένως όμως κάποιες φορές να γίνονται τέτοιες επισημάνσεις και να είναι και εκ του πονηρού. Ξέρουν οι αγρότες μας, έχουν πάρει τα μέτρα τους, χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτά τα ηλεκτρικά συστήματα για το μάζωμα του ελαιοκάρπου, αλλά καμιά φορά οι αιτίες είναι άλλες και γι' αυτό εντάξει, δεν χρειάζεται σε τούτη την περίοδο να βάζουμε σε μεγαλύτερη αγωνία τους ελαιοπαραγωγούς μας να παίρνουν μέτρα, καμία αντίρρηση, αυτά που ξέρουν και από τις ΔΑΟΚ, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Η φετινή παραγωγή, πού εκτιμάτε ότι θα είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις τιμές και με τις άλλες χώρες? Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου θα είναι πολύ μειωμένη, δεδομένου ότι, ας πούμε, για την Μεσσηνία έχουμε ποσοστά μείωσης της καρπόδεσης, να το πω καλύτερα, από 30 έως 60%. Αυτό το νούμερο λέει πάρα πολλά. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που δεν έχουν τέτοιες μειώσεις, αλλά στις περιοχές που είχαμε μειωμένη καρπόδεση τα ποσοστά έχουν εκτιμήσει οι υπηρεσίες μας ότι είναι κυμαίνονται μεταξύ 30 και 60%. Να ρωτήσω λίγο, η περιφέρεια, σε ό,τι αφορά το θέμα με τα μεροκάματα, βλέπουμε κάποιους λόγους, πάνω στις σκέψεις, λένε να βάλουμε όριο μέχρι πόσο θα πληρώνουμε. Ποια είναι η γνώμη της περιφέρειας πάνω σε αυτό το ζήτημα? Η γνώμη μας έχει εκφραστεί με τις παρεμβάσεις μας που έγιναν έγκαιρα στο να έχουμε τους περισσότερους, να το πω έτσι απλά, εργάτες γης από τρίτες χώρες. Είχαμε πάει και στον Υπουργό, προσωπικά είχα πάει στον κύριο Κερίδη και πήρε μέτρα και επισπεύστηκαν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των μετακλήσεων. Ξέρετε, οι αιτήσεις γίνονται στην αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν εμπλέκεται η περιφέρεια, ούτε οι περιφερειακές υπηρεσίες και προωθούνται μετά προς τις πρεσβείες του εξωτερικού όπου συνεργαζόμαστε για να έρθουν εδώ εργάτες από τρίτες χώρες. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύπλοκο και πρέπει, τέθηκε μάλιστα και προεκλογικά που ήμουνα στην Τριφυλία μία μέρα που ήταν ο κύριος Πανάκης, ο Υφυπουργός Εργασίας και ο οποίος σε ένα βαθμό εμπλέκεται και το Υπουργείο του, αλλά είναι πολλά τα Υπουργεία που είναι συναρμόδια. Πρέπει λοιπόν κεντρικά η κυβέρνηση να ξεπεράσει όλες αυτές τις παράλληλες αρμοδιότητες, να συντονίσει το ζήτημα και να
βρίσκονται έγκαιρα εδώ εργάτες γης από τρίτες χώρες, ώστε να γίνεται ευκολότερα η συγκομιδή. Τώρα, αν υπάρξουν μεγάλες ελλείψεις, αυτό μοιραία συνήθως φέρνει και κάποιες αυξήσεις στα μεροκάματα. Όμως δεν δικαιολογούνται υπερβολικές αυξήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. Και υπάρχει και μια καλύτερη τιμή στο ελαιόλαδο, που θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μία μικρή αναπροσαρμογή. Βεβαίως δεν γίνονται αποδεκτά κάποια νούμερα που ακούγονται και οι υπερβολικές απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και μεταξύ των ελαιοπαραγωγών και των συνεταιρισμών, ώστε να μην δοθούν τέτοιες δυνατότητες σε κάποιους που θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις υπερβολικές αυξήσεις.